Εδώ, εκτός από το πρωινό, από το μπάνιο κτλ. Ξέρετε, η διατροφή είναι σημαντική ανάλογα και με τη δουλειά που κάνεις. Δηλαδή, ακούμε τώρα εμείς εδώ ότι πρέπει να τρως, λέει, πολλά γεύματα. Πού να πω, εδώ ούτε μισό δεν προλαβαίνουμε να φάμε. Ανατακτά διαστήματα. Ναι. Τώρα, άλλος που δουλεύει. Βέβαια, 12 ώρες, δεν υπάρχει μια λύση. Και γι' αυτό ακριβώς ο διαιτολόγος έχει τα χέγγια να μπορεί να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα το οποίο να είναι βασισμένο πάνω στις ανάγκες σας, στα ωράρια σας, στον τρόπο ζωής σας. Σαφέστατα ανάλογα με τα ωράρια, δηλαδή κάποιοι έχουν βραδινή εργασία, κάποιοι έχουν ολοήμερη εργασία όπως εσείς. Και πιθανά όλα αυτά τα γεύματα να μην είναι εφικτά. Τώρα ξέρεις, εγώ μπορεί γελάω γιατί να... όλα αυτά που μας περιγράφει. Γράφει εδώ η αγαπημένη Ντορίνα. Ναι. Δεν μπορούμε να τα εφαρμόσουμε. Όχι, δηλαδή, μπορείτε. Εμείς γιατί... τουλάχιστον. Αλλά αυτοί που μας ακούνε μπορεί να τα εφαρμόσουμε. Όχι, και εσείς θα μπορέσετε. Μπορούμε. Εάν το αποφασίσετε και θέλετε να κάνετε μια καλή και ισορροπημένη διατροφή, ναι, είμαι σίγουρη ότι μπορώ να σας βρω επιλογές. Ναι. Εύκολες που να τις έχετε μαζί σας όλες τις ώρες. Σαφέστατα χρειάζεται οργάνωση, σαφέστατα χρειάζεται προσπάθεια. Αλλά από εκεί και πέρα είναι σημαντικό ποιος είναι ο στόχος σας και ποιο είναι το κίνητρό σας. Ναι. Αν θέλετε πραγματικά να κάνετε μια καλή διατροφή, νομίζω ότι όλα είναι εφικτά. Δεν έχει καμία επικίνδυνοτητα. Ο καφές είναι παχυντικός ή αδυνατής, γιατί μας έχουν μπερδέψει. Σας έχουν μπερδέψει με πάρα πολλούς. Εγώ δεν πίνω, μύθους, βέβαια. Η αλήθεια έτσι. Είναι. Αλλά, καταρχήν να πούμε ότι μπορούμε να καταναλώνουμε. Νίκος πίνει, ναι. 3 με 4 μερίδες καφέ ημερησίως και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για την υγεία μας, εφόσον είμαστε συνολικά υγιείς. Από εκεί και πέρα. Προφανώς από καφέ σε καφέ μπορεί να έχει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Θα έχει πολύ μεγάλη διαφορά το να πιει κανείς έναν ελληνικό καφέ, ένα στιγμιαίο καφέ χωρίς ζάχαρη. Επειδή τώρα το συνδυάζουμε και με τις δίαιτες εξπρές, γιατί κάποιοι διαιτολόγοι, επειδή λέμε για. Κάποιοι καφέδες που μπορεί να έχουν πάρα πολλά σιρόπια, πάρα πολλές κρέμες, μπορεί διάφορα άλλα συστατικά. Α, βλέπουμε, μπορούν... για παράδειγμα, είναι. Ναι, μπορεί οι θερμίδες τους να φτάσουν και πάνω από 100, 200, 300. Οπότε ένας καφές ή ένα αρώφημα να αποτελεί ένα γεύμα. Ένας απλός καφές με πολύ λίγη ζάχαρη ή με κάποια ολιγοθερμιδικά γλυκαντικά ή με στέβια δεν έχει σχεδόν καθόλου θερμίδες. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε τους καφέδες. Τώρα εμείς βλέπουμε εδώ το καλοκαίρι. Ναι, καλή γραμμά. Ηλία και εσύ το βλέπεις και όλοι. Ναι, βλέπουμε εδώ το καλοκαίρι κορμιά, ωραία. Βλέπουμε άντρες με φέτες. Πώς τα καταφέρνουν. Πώς το λένε. Το καλοκαίρι, ιδίως φέτες. Ο κόσμος μετά το Πάσχα ακριβώς θυμάται ότι πλησιάζει το καλοκαίρι και το μαγιό. Με αποτέλεσμα να καταφεύγει πολύ πιο εύκολα στον διαιτολόγο, στον ειδικό. Ή και μόνος του προσπαθεί, και αυτό βέβαια είναι το κακό, το άσχημο στην υπόθεση. Το μόνος του. Γιατί η δίαιτα που συνήθως κάνει κανείς μόνος του είναι μια δίαιτα express. Αυτή έχει κάτι το οποίο πρέπει να είναι προσεκτικοί όσοι την ακολουθούν. Καταρχήν, είναι κακή δίαιτα. Είναι σαφέστατα μια κακή δίαιτα. Γιατί ρωτάει ο Νίκος, θέλει να την ακολουθήσει. Ναι. Θα πρότεινα στον κύριο Ροκάκη να απευθυνθεί στον διαιτολόγο διατροφολόγο. Αν πας στην Τωρίνα, καταλαβαίνεις, θα σου πει τι πρέπει να κάνεις. Ναι. Θα πρέπει λοιπόν να είναι πολύ προσεκτικοί. Ακόμη και αν ο κόσμος που απευθύνονται σε διαιτολόγους τους προτείνουν δίαιτες express, θα πρέπει να είναι επιφυλακτικοί και με αυτούς τους διαιτολόγους. Διότι μπορεί δηλαδή κάποιος να δυνατήσει σε 10 μέρες, να χάσει 5 κιλά και όταν είναι ακούει αυτό. Κανείς. Δεν φωνάζει καλέ. Βλέπουν τις εικόνες και φωνάζουν. Είναι εντυπωσιασμένοι. Είναι εντυπωσιασμένοι. Μην ακούσει ότι έχουμε αλλαλαγμούς. Τώρα μην έχουμε από τα πλάνα τους αλλαλαγμούς. Οπότε δεν είναι από αυτά που λέω. Μας αρέσει αυτά που ακούμε. Ωραία. Να πούμε ότι με τις δίαιτες express ουσιαστικά αυτό που επιτυγχάνεται είναι μια πολύ γρήγορη απώλεια, η οποία βασίζεται κυρίως στην απώλεια υγρών. Μισό λεπτό. Και όχι. Μην μου βγάλετε τη δίαιτά μου εντελώς χάλια. Τώρα πρέπει να σας πω. Εγώ δεν τρώω το βράδυ. Εδώ τώρα δεν θα χάσω κιλά. Αυτό είναι διαφορετικό. Αλλά και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το συστήνουμε. Δεν είναι απαραίτητο να μην τρώει κανείς το βράδυ, γιατί έχει ανάγκες, γιατί θα κοιμηθεί, θα περάσουν και 10 ώρες μέχρι να ξυπνήσει. Όταν λέω δεν τρώω ένα γιαούρτι. Ένα ελαφρύ γεύμα το βράδυ, εφόσον έχει φάει κανείς και ένα απογευματινό βραδινό κύριο γεύμα, γιατί φαντάζομαι το κύριο γεύμα. Να δω το ρογκάκο, πρέπει να τρώει ένα γιαουρτάκι. Κυρία Σαλβέρα, να σε φανταστώ με ένα γιαούρτι. Ένα γιαούρτι με μέλι.
Δηλαδή μαζί δύο κιλά παϊδάκια. Μετά το φαγητό. Μετά το φαγητό, έτσι. Μπράβο, ωραία το θέσατε. Θα έχει φάει δύο κιλά παϊδάκια πρώτα και μετά θα φάει και το γιαούρτι με το μέλι. Έτσι δεν κάνουμε δίαιτα. Αυτό δεν είναι δίαιτα, δεν είναι διατροφή. Είναι μια ελεύθερη διατροφή και παρεκτροπή πολύ. Θα γράψει βιβλίο. Δίαιτα του αβοκάντο. Θα γράψει βιβλίο Θεοφύλακτο για τη δίαιτα που θα ακολουθήσει. Τέτοιε δίαιτε μπορώ να σα πω πάρα πολλέ. Του ανανά, του αστροναύτη, του αλόγου. Σωστό. Θα έλεγα να πραγματικά να. Αυτή η δίαιτα τη μπανάνα που λένε τι είναι αυτή. Τι είναι καινούρια, δεν την ξέρω. Τρως λέει τα πάντα εκτός από μπανάνα. Λοιπόν, θα λέω ότι αυτές οι δίαιτες εξπρές έχουν πολλές συνέπειες και για την υγεία μας και για τη σωματική μας υγεία. Η ουσία είναι ότι χρειάζεται να συμβουλευτούμε τον ειδικό, κυρία Σιαλβέρα. Να απευθυνθούμε στον ειδικό, διαιτολόγο, διατροφολόγο, με το πτυχίο ΑΗ, ΙΤΕΗ, ισότιμου Πανεπιστημίου της Αλλοδαπής. Και για τον καθένα υπάρχει και μία δίαιτα. Δεν μπορεί όλοι. Είναι επιστήμη. Η δίαιτα δεν θα πρέπει να συνακολουθούν όλοι οι μαμάδες. Πολύ σωστό. Προφανώς είναι επιστήμη. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί η διατροφή αντικατοπτρίζει την υγεία μας. Και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε ποιους απευθυνόμαστε για να μας δώσουν το σωστό μας διατολόγιο. Οι δίαιτες εξπρές, θα το πω, ότι μπορεί να είναι και επικίνδυνες για την υγεία μας. Μπορεί να έχουν διάφορες επιπλοκές και σωματικές και ψυχικές.